Τα παίζουν όλα για όλα οι Ουκρανοί. Θα δαπανίσουν το 50% του κρατικού προϋπολογισμού στην άμυνα το 2024. Ουκρανοί νομοθέτες λοιπόν ψήφισαν την Πέμπτη μια έγκριση για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό του 2024, το 50% του οποίου θα δαπανηθεί στην άμυνα, ανέφεραν πηγές από το Κίεβο. Τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τις στρατιωτικές δαπάνες τους από την έναρξη του πολέμου, αυξάνοντας την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, αφού προετοιμάζονταν για έναν εξουθενωτικό πόλεμο διαρκείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας, σχεδόν 47 δισεκατομμύρια δολάρια θα δαπανηθούν στην άμυνα το 2024, δηλαδή περίπου το ίδιο ποσό με τα χρήματα που ξόδεψαν οι Ουκρανοί φέτος για τον στρατό τους. Το νούμερο ξεπερνά τα χρήματα που θα επενδυθούν στην εκπαίδευση, στην κοινωνική πρόνοια και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μαζί, ενώ αποτελεί σχεδόν το μισό ποσό από τα συνολικά 93 δισεκατομμύρια δολάρια που προγραμματίζεται να ξοδέψει η χώρα. Η Ουκρανία έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική υποστήριξη που της προσέφεραν και της προσφέρουν οι δυτικοί της εταίροι, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη. Έτσι, καταφέρει να κρατήσει στα πόδια της την οικονομία της κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι προτεραιότητες του κρατικού προϋπολογισμού είναι ξεκάθαρες: η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, η προστασία του πληθυσμού, η υποστήριξη των βετεράνων και η οικονομική ανάκαμψη, δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών του κράτους. Θα έχουμε περισσότερα drones και περισσότερα δικά μας όπλα για να νικήσουμε σε πολύ σύντομο χρόνο, προσθέθηκε. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφέρει την Δευτέρα πως οι προϋπολογιστικοί πόροι θα διατεθούν για να επιτευχθεί η νίκη. Παράλληλα, εκτός από την οικονομική εξουθένωση της Ουκρανίας, και η Ρωσία φαίνεται πως αντιμετωπίζει κάποια οικονομικά ζητήματα μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Συγκεκριμένα, η ρωσική αμυντική βιομηχανία λέγεται πως έχει σημειώσει λιγότερες πωλήσεις αρμάτων μάχης σε ξένες χώρες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.